Άδεια διαμονή σε 30.000 οικονομικού μετανάστε, αυτό εκτιμάται πω θα είναι το αποτέλεσμα τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Μετανάστευσης επικαλούμενο τη ανάγκες σε εργατικό δυναμικό τη χώρα. Όπω σημειώνεται, στόχο είναι να αντιμετωπιστεί η διαρροή νόμιμου αλλά και μη νόμιμου μεταναστευτικού πληθυσμού από την Ελλάδα προ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική Ασφάλισης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βάζει τάξη στην αταξία και στρέφεται ενάντια στην ανομία και την αδίλωτη εργασία, καθώ για πρώτη φορά εισάγεται η σύνδεση τη άδεια διαμονή με την προσφορά εργασία. Η άδεια θα δίνεται μόνο σε όσου έχουν προσφορά εργασία και αποδεικνύουν ότι εργάζονται και θα ανακαλείται όταν για οποιοδήποτε λόγο διακόπτεται η απασχόληση. Η ρύθμιση αφορά περίπου 30.000 δικαιούχου σύμφωνα με συγκεκριμένου υπολογισμού. Η ρύθμιση επίση απαντά στι απαιτήσει τη αγορά-εργασία αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό που έχει προκύψει από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Ιταλία για του εργάτε γη αλλά και γενικότερα για εργαζόμενου χαμηλή και μέση εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλει αυξημένε κυρώσει σε εργοδότε και μετακλητούς αλλοδαπούς εργαζόμενους που παραβιάζουν τους όρους της μετάκλησης και οργανώνει καλύτερα επιταχύνοντας τις επιστροφές όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ενισχύει την πάταξη της παράνομης διακίνησης μεταναστών.